έστω και αργά, γίνεται κάτι εξόχως σημαντικό στο Δήμο, μέσω μιας ιστοσελίδας προβάλλεται η διατροφή μας, τα προϊόντα μας, γενικότερα η γαστρονομία μας, βασικά στοιχεία όλα αυτά του πολιτισμού μας. Θα έχουν την ευκαιρία όλοι όσοι την επισκέπτονται να μάθουν για τα προϊόντα μας, την ονομασία τους, τις διατροφικές τους αξίες. Έχουμε εδώ και δύο συμπολίτησές μας που ήσαν οι συντάκτες της ιστοσελίδας, διατροφολόγοι και οι δύο. Είναι δράση η οποία πληρώθηκε από το LEADER, πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, το οποίο με τις δράσεις του βοηθά αποφασιστικά ενέργειες όπως είναι αυτή. Η ιστοσελίδα η συγκεκριμένη θα είναι συνδεδεμένη και με την ιστοσελίδα του Δήμου και θα προβάλλει, όπως είπα, προϊόντα, μαγειρική, συνήθειες διατροφής των Καλαματιανών και των Μεσσηνίων. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Η συγκεκριμένη προβολή συνδέεται με την τουριστική μας ανάπτυξη, αλλά συνδέεται επίσης και με τη διάθεση, την προβολή και τη διάθεση των προϊόντων που παράγονται εδώ. Το συγκεκριμένο site είναι για μας ένα ταξίδι στον επισκέπτη να δει τα επιτέλους την διατροφική αξία των πρώτων υλών της Καλαμάτας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Σίγουρα ο πρωταγωνιστής είναι το ελαιόλαδο, αλλά υπάρχουν και άλλα, όπως το παστέλι, το σίκο, οι σταφίδες και άλλα. Και μέσα από αυτό το ταξίδι θα μπορέσει ο επισκέπτης και να δει συνταγές και να διαβάσει, να ενημερωθεί για τη διατροφική αξία, γιατί μην ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η υγεία, ο διατροφικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός της ευεξίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έχουμε κάνει και θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία και οι Καλαματιανοί αλλά και οι επισκέπτες να την απολαύσετε. Ουσιαστικά, παράλληλα μέσα από την ιστοσελίδα, πέραν από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα ουσιαστικά που παράγονται εδώ στον τόπο μας, θέλουμε να αναδείξουμε και παραδοσιακές συνταγές του τόπου και επίσης θέλουμε να δείξουμε και την αξία του πρωινού και πώς αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί με τρόφιμα τα οποία παράγονται στην περιοχή της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας συγκεκριμένα. Παράλληλα, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσέγγιση όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, τις παραδόσεις, διάφορες γιορτές που συμβαίνουν εδώ, γιορτή της πατάτας, γιορτή του σίκου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και αυτό το κομμάτι, το πολιτιστικό, όπου ο κόσμος μπορεί να έρχεται να επισκέπτεται την περιοχή μας και να απολαμβάνει παράλληλα και εκδηλώσεις που γίνονται εδώ σε συνδυασμό με το κομμάτι της διατροφής. Τίποτα, δεν θα πούμε πολλά λόγια. Το μόνο, αυτό που ο βασικός στόχος από όλο αυτό ήταν να καλυφθεί ένα κενό που έλειπε από την πόλη, το να διασυνδεθεί η Καλαμάτα με τα τοπικά της προϊόντα. Ένα καινούριο brand name που θα έπρεπε να έχει πολύ εδώ και χρόνια. Ελπίζω η εικόνα που θα βγει προς τα έξω να είναι αντάξια της Καλαμάτας και αυτών που έχει να δείξει και αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχει να βγει ακόμα πολύ υλικό από αυτό που βλέπουμε τώρα. Με μεγάλη χαρά σήμερα παρουσιάζουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία αντικατοπτρίζει και τη σκέψη αλλά και τους στόχους που έχει θέσει από πολύ νωρίς και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας και δεν είναι άλλη από τη σύνδεση των παραγωγών, των τοπικών προϊόντων με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία, τα έθιμα της πόλης και τις δράσεις που γίνονται με στόχο την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής. Η ιστοσελίδα kalamatagastronomy.gr του Δήμου Καλαμάτας έρχεται να προσθέσει, να καλύψει μάλλον το κενό που υπήρχε στη σύνδεση των τοπικών παραγωγών με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα αντίστοιχα προϊόντα, με στόχο να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο σημείο επικοινωνίας αυτών των παραγωγών με τους εμπόρους σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τα τοπικά προϊόντα στην πραγματική τους εικόνα, με τις θρεπτικές τους αξίες, με μια σκοπτική ματιά επιστημονική με τις διατροφολόγους οι οποίες επιμελήθηκαν τα κείμενα. Παρουσιάζει τοπικές συνταγές με σεφ, αλλά και απλούς πολίτες, παραδοσιακές συνταγές με προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας
και τα διασυνδέει με πολιτιστικά γεγονότα αντίστοιχου χαρακτήρα, τα οποία θέλουμε να αποτελέσουν και την αιχμή του δόρατος της προώθησης αυτών των προϊόντων. Ξέρετε, η γαστρονομία δεν είναι ένα αυτοτελές προϊόν, ένα αυτοτελές γεγονός ή ένα σημείο το οποίο το αντιμετωπίζουμε μόνο του, αλλά θέλοντας να του δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα, το παντρεύουμε με τα γεγονότα της πόλης, με τα μνημεία της πόλης και όλο αυτό θα αποτελεί ένα νέο brand name, το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει πολύ θερμά να στηρίξει. Η ιστοσελίδα αυτή θα είναι στα αγγλικά, τις προσεχείς ημέρες θα το δείτε, θα εμπλουτιστεί και με άλλες συνταγές και η παρουσίασή της σήμερα έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καλέσματος, αφενός να το επισκεφτεί ο κάθε πολίτης ή κάθε παραγωγός που βρίσκεται στην περιοχή μας, αφετέρου να καλέσουμε τους παραγωγούς να συνδεθούν στην ιστοσελίδα αυτή, να στείλουν τα στοιχεία τους, να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα, ώστε οποιοδήποτε από ολόκληρη την Ελλάδα να μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους προσεγγίσει. Παράλληλα, στόχος μας είναι να τιμήσουμε παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες θέλουμε να τις αναδείξουμε και να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε, δημιουργώντας μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά, να ενισχύσουμε αυτή που ήδη υπάρχει, στον τομέα της γαστρονομίας. Καλούμε λοιπόν όλους τους παραγωγούς να στείλουν τα στοιχεία τους μέσα από την ιστοσελίδα, τη διεπαφή που υπάρχει. Καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και όποιον άλλον έχει τη δυνατότητα να γίνει υποστηρικτής αυτής της σελίδας, να προβάλλει και να γίνει πρέσβης αυτών των δράσεων του Δήμου μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και περιμένουμε συνταγές από απλούς πολίτες, και τη βοήθεια του καθενός, ώστε να αναδείξουμε αυτό το νέο brand name, το οποίο δημιουργούμε και έχει να κάνει με αυτό το χαρακτήρα της πόλης. Να τονίσουμε κλείνοντας ότι αυτό το έργο εντάσσεται στην πολιτική του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος μαζί με την εκμετάλλευση των δύο γραφείων στο ισόγειο του Ιστορικού Κέντρου του Δημαρχείου, όπου το ένα θα γίνει τουριστικό γραφείο και είναι σε ένα κεντρικό πεζόδρομο χαρακτηριστικό για την πόλη, ενώ το άλλο θα γίνει το εκθετήριο προβολής παραδοσιακών τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας. Νομίζω ότι αποτελούν κινήσεις οι οποίες έλειπαν από την πόλη, από τον τόπο και νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλου αυτού του πακέτου που λέμε ότι εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει γενικά η πόλη μας στη Καλαμάτα. Είναι μία παροχή δωρεάν. Ο προϋπολογισμός ήταν 10.000 ευρώ. Έργο Leader, δεν πλήρωσε τίποτα ο Δήμος Καλαμάτας.